Το Σεπτέμβριο θα γίνει το εκτακτό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, απόφαση που λήφθηκε μετά και τη μαραθώνια συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή που έκανε δεκτή με άνετη πλειοψηφία την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που μένει τώρα είναι να απαντηθεί εάν η αριστερή πλατφόρμα ωστόσο θα συμμετάσχει στο εκτακτό συνέδριο το οποίο η εφημερίδα Αυγή τοποθετεί στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα αμέσω μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το χαρακτηρίζει χωρίς νόημα. Η σύγκληση έκτακτου συνεδρίου το φθινόπορο μετά δηλαδή την ψήφιση στη Βουλή της Μνημονιακής Συμφωνίας που θα έχει δεσμεύσει τη χώρα δεν έχει απολύτως κανένα νόημα αφού οι συνεδροί θα κληθούν εκ των υστέρων να επικυρώσουν τετελεσμένα άκρο επιζήμια για τη χώρα αναφέρεται στην ανακοίνωση πράγμα τη συμφωνία με τους δανειστές κλείσει ω τα τέλη Αυγούστου όπως φιλοδοξεί η κυβέρνηση, τότε θα περάσει από τη Βουλή ακόμη και με τις αρνητικές ψήφους των βουλευτών της Εσωκομματικής Αντιπολίτευσης πριν από το έκτακτο συνέδριο. Στην περίπτωση αυτή οι βουλευτές που διαφωνούν θα μπορούν να το καταψηφίσουν αφού δεν θα δεσμεύονται από κάποια συλλογική απόφαση του κόμματος αλλά ταυτόχρονα θα έχουν βάλει και την τελική υπογραφή για το διαζύγιο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργό του Σιάλο έχει στείλει πολλέ φορέ τι τελευταίε ημέρε το μήνυμα ότι αποτελεί παράδοξο να λένε κυβερνητικοί βουλευτέ πω στηρίζουν την κυβέρνηση και να μην ψηφίζουν στη Βουλή. Επίση, έχει πει ότι χωρί κοινοβουλευτική πλειοψηφία η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει και θα πρέπει να προκηρύξει πρόορε εκλογέ, οι οποίε θα γίνουν με λίστα, εάν πραγματοποιηθούν εντό 18 μηνών από τι προηγούμενε τη 25η Ιανουαρίου. Πάντω, όπω σημειώνουν τα νέα, ενδεικτικό τη διάθεση τσίπων ύπρα να μην φέρει τη ρήξη πιο γρήγορα στο εσωτερικό του κόμματο ήταν και το γεγονό ότι δεν προχώρησε η διαλλακτικά διατυπωμένη πρότασή του για εσωκομματικό δημοψήφισμα την Κυριακή με ερώτημα την επικύρωση ή όχι τη συμφωνία με του εταίρου.